Από το χώρο του παλιού λαϊκού τραγουδιού ακούσαμε το παραδοσιακό Μπουρνεβαλιόμανε και ακόμα τραγούδια του Τσιτσάνη, του Πάνου Γαβαλά και του Απόστολου Χατζηχρήστου. Με κρατάνε νεκρά τα σέρια, είμαστε στον κόσμο μόνοι, γύρω άδειος ουρανός. Η ζωή γυμνούς μας φέρνει και μας παίρνει μάδια χέρια. Μόνο η αγαπημένη, όλα τα άλλα είναι καπνό. Μόνο η αγάπη μένει, σε μουσική Χρήστη Γκάρτσου και στίχους Σώτιας Τσότου, και αν μ' αγαπάς, σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Τάκη Καρνάτσου. Και εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της συναυλίας του Γιώργου Νταλάρα και της Χαρούλας Αλεξίου. Το πρώτο μέρος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο σε τραγούδια αγάπης. Τώρα, εδώ, στο χώρο του Θεάτρου Τέντα, θα γίνει ένα διάλειμμα. Σας θυμίζουμε ότι παρακολουθείτε μια ζωντανή μετάδοση από το Θέατρο Τέντα και για εσάς που βλέπετε την Γιώργο, όραση, Χαρούλα, υπάρχει μια συνέντευξη. Βρισκόμαστε ξανά στο χώρο μια συναυλία. Τι σημαίνει το 1984 πριν από τη συναυλία. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει. Τι σημαίνει, είναι μια μουσική εκδήλωση, αλλά κατά την άποψή μου, μια και μιλάμε για αυτές τις συγκεκριμένες συναυλίες και έχοντας περάσει διαδοχικά από όλους αυτούς τους τρόπους επαφής με τον κόσμο. Εννοείς μπουάτ, μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Τα κέντρα της μπουάτ κλπ. Διαλέγουμε αυτό τον τρόπο επαφής με τον κόσμο, θεωρώντας τον σαν τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Και η εμπειρία των τελευταίων χρόνων, μια και εγώ ακολουθώ αυτόν τον τρόπο επαφής τα τελευταία χρόνια, μας δείχνει ότι μέχρι να βρεθεί κάτι καινούριο, μια που η άποψή μου ότι όταν πριν σε βαρεθεί ο χώρος και πριν το βαρεθείς εσύ πρέπει να τον ανεώνεις και να ανεώνεις και εσύ, μέχρι αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε βρει για να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο απλά και καθαρά. Πώς ετοιμάζετε όμως το πρόγραμμα μιας συναυλίας ή γενικά μιας εμφάνισής σας μπροστά στο κοινό? Ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι τα κριτήριά σας? Εξαρτάται τι δουλειά θα θέλεις να παρουσιάσεις. Υπάρχουν συναυλίες ή δουλειές που γίνονται σε κέντρα που έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα καθαρά. Υπάρχουν άλλες που είναι στηριγμένες στο έργο ενός συνθέτη, άλλες στη δισκογραφική δουλειά ενός τραγουδιστή. Στη δική μας τώρα γίνεται ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι. Και κοιτάξαμε έτσι να έχουμε όσο περισσότερα τραγούδια γίνεται που να καλύπτουν χώρους του τραγουδιού.
αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της δουλειάς μας. Το ερωτικό τραγούδι. Βέβαια, στο πρόγραμμά σας υπάρχουν πάρα πολλά παλιά τραγούδια. Θα μπορούσε κάποιος να πει πως κάνετε ρετρό? Προσωπικά δεν με ενοχλεί αυτή η έκφραση. αλλά τα τραγούδια είναι ωραία ή δεν είναι. Και ο κάθε τραγουδιστής πιστεύω ότι ονειρεύεται τη μεγάλη στιγμή που θα πει το μεγάλο τραγούδι, όπως ο ηθοποιός που θα παίξει το μεγάλο ρόλο. Αν τώρα αυτό το τραγούδι, αυτός ο ρόλος έχει γραφτεί παλιότερα και δεν έχει γραφτεί για το συγκεκριμένο τραγουδιστή, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Προσωπικά δεν διαλέγω ένα τραγούδι επειδή είναι παλιό ή επειδή είναι καινούργιο, αλλά αν είναι καλό ή όχι. Εσύ, Γιώργο, τι λες? Και εγώ δεν θεώρησα ποτέ τις επανεκτελέσεις τραγουδιών αυτό που λέμε ρετρό. Εγώ πιστεύω ότι το παλιό υλικό είναι σαν το ρηκτό. Το βγάζει κανείς και το επεξεργάζεται με ένα καινούριο τρόπο, του δίνει μια άλλη διάσταση, όπως ο μάστορας, ο τεχνίτης στην εποχή του αλλάζει το ίδιο αυτό το υλικό που βρίσκει από παλιά, του δίνει μια καινούρια φόρμα κάθε φορά και με αυτόν τον τρόπο ζει μέσα στους αιώνες, έτσι, γιατί αν δεν γινόταν και αυτό, νομίζω ότι τα παλιά τραγούδια θα πέθαιναν αν κάθε τόσο κάποιοι δεν τα ξανάφερναν και δεν τα γνώριζαν στους νέους. Στην Αμερική υπάρχει μια λέξη για αυτά τα τραγούδια που πάντα ανθούν, evergreen. Τα τραγούδια που συνεχώς επανέρχονται. Βέβαια, τραγουδάτε και παλιά ελαφρά ελληνικά τραγούδια. Ένα είδος που εκεί γύρω στο 60 είχε γίνει μια προσπάθεια να το καταργήσουν, να το διαγράψουν. Και στο εκπροσωπούσαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και ανάμεσά τους μια πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια όπως η Σοφία Βέμπο. Προσωπικά δεν έχω την ίδια σχέση με αυτό το τραγούδι. Είμαι πολύ πιο κοντά με το λαϊκό. Αλλά έχουν γραφτεί καταπληκτικά τραγούδια και τα ξέρουμε και από τους πατεράδες μας και, πάση περιπτώσει, μεγάλωσαν κάποιες γενιές με αυτά. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να το αγνοήσουμε όσο και να είμαστε κοντά σε κάποιο άλλο, ας πούμε, είδος. Τώρα, για τα σημερινά τραγούδια, έχω την εντύπωση ότι κάθε χρόνο όλο και λιγότερα τραγούδια γίνονται επιτυχίες, όλο και λιγότερα τραγούδια περνάνε στον κόσμο για να τραγουδηθούν. Είναι έτσι? Δεν θα μπορούσα να πούμε απόλυτα ότι είναι έτσι. Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται, βέβαια πολύ πιο δύσκολα φτάνουν στον κόσμο. Συγκεκριμένα τραγούδια μπορεί να γίνονται επιτυχίες και να μην διαρκούν πολύ. Δεν είναι όπως πριν 20 χρόνια, όταν το έντεχνο τραγούδι έκανε τη μεγάλη πολιτιστική επανάσταση, θα λέγαμε, στον χώρο της μουσικής. Γιατί οι επίγονοι των πρωτοπόρων δεν κατόρθωσαν με τις συνθέσεις τους, ακολουθώντας ίσως τη γραμμή των πρώτων, δεν κατόρθωσαν να ξεφύγουν από εκείνο το άρμα εκείνης της δεκαετίας του 60 και έτσι έχουμε φτάσει σε ένα κορεσμό του έντεχνου τραγουδιού, με αποτέλεσμα να ο ίδιος ο κόσμος να ζητάει μια επιστροφή σε άλλου είδους τραγούδια. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τελευταία τους νέους να γυρίζουν στο ρεμπέτικο τραγούδι, να ανακαλύπτουν τα παλιά παραδοσιακά τραγούδια. Αυτό όμως χωρίς να σημαίνει ότι είναι ολοκληρωτικές καταστάσεις αυτές. Δηλαδή, πιστεύω ότι κρατάνε λίγα χρόνια. Μπορεί να διαρκέσει αυτό μια πενταετία ή μια δεκαετία και τα πράγματα πάλι θα ξαναβρούν τον δρόμο τους. Εξάλλου, αυτό είναι και μια ζωντάνια αυτού του χώρου. Δείχνει, αυτές οι ανακατατάξεις που περνάμε, δείχνει ότι αυτός ο χώρος είναι ζωντανός. Καινούργια πράγματα βγαίνουν, αναθεωρούνται μουσικά έργα, αναθεωρούνται πράγματα και καταστάσεις που παλιότερα ήταν de facto καλά. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει την εποχή μας, οι ανακατατάξεις και οι ζυμώσεις. Τώρα, εσείς έχετε δύο πολύ ωραίες φωνές, τραγουδάτε πολλά διαφορετικά τραγούδια. Φτάνει αυτό πάνω στη σκηνή? Τι λες, Χαρούλα, για την σκηνική παρουσία? Έχω στο μυαλό μου την εικόνα πολλών τραγουδιστών που δεν ξέρουν πού να βολέψουν τα χέρια τους, πώς να καλύψουν τις μακριές εισαγωγές ή πού να κοιτάξουν. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε παράδοση πάνω στην παιδεία που πρέπει να έχει ο τραγουδιστής πάνω. Στην κίνηση στο εξωτερικό υπάρχουν σχολές που προετοιμάζουν τους νέους καλλιτέχνες και ό,τι κάνουν πάνω στη σκηνή είναι
προβαρισμένο, είναι προμελετημένο. Εμείς όλα τα κάνουμε από μόνοι μας. Και το πιο σκληρό είναι για τους νέους που δεν έχουν την πείρα και δεν έχουν πάρει και το θάρρος πάνω στη δουλειά, το θάρρος της σκηνής. Και είναι τραγικό πραγματικά, δεν ξέρεις που να βάλεις τα χέρια σου. Το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό, μια ζωή... με βγάζανε τελευταία να τραγουδάω, γιατί... ή μάλλον πρώτη, για να τελειώνω γρήγορα, γιατί δεν ήξερα να... ήμουν τόσο στατική, όπου ήμουν πολύ αντιεμπορική. Και προσπάθησα... μετά από πολλά χρόνια να το ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα αλλάζουν και μπαίνουμε κι εμείς σιγά σιγά μέσα σε μια τέτοια, έτσι. Τώρα, πόσο λαϊκοί τραγουδιστές είσαστε, πόσο αυθεντικά λαϊκοί? Όσο αυθεντικά λαϊκοί μπορεί να είναι η Αθήνα και η Ελλάδα μας το 1984. Όλοι και όλα υπόκεινται τη φθορά της αυθεντικότητας και γιατί οι καλλιτέχνες να αποτελούν εξαίρεση. Σημασία έχει να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, με τη συνείδησή σου και την καλλιτεχνική σου αισθητική όσο μπορείς. Σίγουρα πάντως είσαστε τραγουδιστές είδωλα, τραγουδιστές δηλαδή που παρασύρουν τη μεγάλη μάζα του κοινού σε κέντρα, σε ολυμπιακά στάδια κλπ. Πόσο μπορεί να ταράξει την ισορροπία ενός ανώνυμου παιδιού 20 χρονών αυτή η ξαφνική επιτυχία? Η ισορροπία ενός τραγουδιστή, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο ευαίσθητη, γιατί περνάει και μέσα από πολλά συναισθήματα. Κάθε τραγούδι είναι ένας διαφορετικός ρόλος. Πρέπει να παίξει πράγματα που ή τα έχει ζήσει ή που τα φαντάζεται. Όμως, όταν έχει ένα συγκροτημένο μυαλό και ένα ήθος μέσα στα πράγματα, νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει μια ισορροπία. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί που το έχουν καταφέρει αυτό. Αυτό που βλέπουμε πάνω στη σκηνή, πόσο μοιάζει με την πραγματική σας εικόνα εκτός σκηνής? Να εσύ είσαι σε θέση να το πεις τώρα που μας βλέπεις εδώ, είμαστε εκτός σκηνής. Μπορεί να είμαστε πάνω στη σκηνή, αλλά είμαστε εκτός δουλειάς. Πόσο παράξενος φαινόμαστε. Εγώ ζητώ από σένα. Εγώ νομίζω δεν διαφέρω καθόλου στη ζωή μου. Καθόλου δεν διαφέρω στη ζωή μου. Ό,τι είμαι πάνω στη σκηνή, είμαι και στη ζωή μου. Εκτός βέβαια από αυτά τα καθημερινά πράγματα που δεν μπορώ να τα μεταφέρω πάνω στη σκηνή. Τίποτα άλλο δεν συμβαίνει. Τίποτα λιώτικο, τίποτα παράξενο. Είναι όλο είναι φυσιολογικό. Χαρούλα. Εγώ νομίζω ότι πάνω στη σκηνή κρατάμε τις πιο έτσι, τρυφερές μας στιγμές. Και αυτές δείχνουμε στον κόσμο. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Όλα αυτά τα χρόνια, 10-15 χρόνια, είχατε το προνόμιο να τραγουδίσετε πάρα πολλά ωραία τραγούδια και βέβαια και τα τραγούδια είχαν τη δύχη να τραγουδηθούν από εσάς. Έχετε σκεφτεί ποτέ το τέλος της καριέρας σας? Το χειρότερο για μένα, δεν ξέρω Γιώργο, εσύ τι σκέφτεσαι? Νομίζω ότι για ανθρώπους σαν και εμάς που είναι στο, θα λέγαμε, στο πιο, στο σημείο της ακμής τους, είναι, μπορεί να υπάρχει σαν σκέψη που εκεί που να έρχεται. Όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι σκέφτονται κάποια στιγμή πως θα είναι το τέλος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι του παρόντος σκέψη αυτή. Την αφήνουμε για αργότερα. Θα αφήσουμε για αργότερα, λοιπόν. Ξαναγυρνώντας όμως στο τραγούδι, πιστεύω ότι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια το τραγούδι έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον της προβολής και του κόσμου σε βάρος άλλων ειδών μουσικής. Σε αυτό τι λέτε? Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάνω. Και η γνώμη μου είναι ότι όλοι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, και οι καλλιτέχνες και οι παράγοντες. Η υπερβολική χρήση του λαϊκού τραγουδιού κάνει κακό και στο τραγούδι, εκτός που κάνει κακό σε άλλες μορφές τέχνης, στο θέατρο, στο χορό, σε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με μουσική, στην κλασική μουσική. Κάνει κακό και στο ίδιο το τραγούδι, η υπερχρησιμοποίησή του, ας υποφέρει και μια πόλωση. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η πόλωση όποτε υπάρχει κάνει κακό, δεν κάνει καλό. Εσύ Χαρούλα, τι έχεις να πεις? Αισθάνθηκες ποτέ ενοχή έχοντας μια δημοσιότητα και μια δημοτικότητα δυσανάλογη σε σχέση με έναν σολίστα κλασική? Πιστεύω ότι όταν γενικά για την προβολή που γίνεται,
Η προβολή πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει πάντα λόγος όταν γίνεται έτσι, αυτή η ιδιαίτερη προβολή στο λαϊκό το τραγούδι. Γιατί συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα γύρω μας και δυστυχώς είτε παίζουν καλλιτέχνες σε άδεια καθίσματα ή βλέπουμε την είδηση μιας συναυλίας, μιας εκδήλωσης έτσι, με σοβαρή μουσική στα ψηλά μιας εφημερίδας. Αυτά είναι λυπηρά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να σταματήσει να αγαπάει το λαϊκό τραγούδι. Το καλό θα ήταν μια χρυσή τομή. Να υπάρχει το τραγούδι όπως υπάρχει, γιατί ο κόσμος δεν φαίνεται μάλλον διατεθειμένος να αφήσει το λαϊκό τραγούδι ήσυχο. Ούτε και το λαϊκό τραγούδι να αφήσει τον κόσμο ήσυχο και είναι πολύ θετικό αυτό. Αλλά θα μπορούσαν να πηγαίνουν παράλληλα, βρε παιδί μου, τα πράγματα. Και το λαϊκό τραγούδι, αλλά και οι άλλες μορφές τέχνης. Γιώργο και Χαρούλα, σας ευχαριστώ πολύ. Και θα έλεγα να γυρίσουμε στα τραγούδια της συναυλίας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τα τόσα χρόνια που μας φροντίζεις με την αγάπη σου και την ευγένειά σου.